Νομίζω ότι σήμερα είμαστε λιγάκι στο ψαχτό, διερευνητικό, να δούμε από αυτή την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι μας, τι βλάπτεται, πώς βλάπτεται. Και επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα δεν είναι μόνο κάτι εξεταστέο μεταξύ των δύο φίλων, θα ήθελα να σας επισημάνω κάτι το οποίο πρέπει να το βάλετε στις έρευνές σας και να το αναζητήσετε. Εμείς είμαστε έτοιμοι ήδη, έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τι συμβαίνει. Είμαι παραλήπτρια, αυτών δυστυχώς των πραγμάτων. Ε, στη διαδικασία των μέτρων υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας, η οποία προφανέστατα θα ισχύει και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το αποκλείω, δηλαδή όσο και καλύτερες δομές να έχουν, αποκλείεται να μην συμβαίνει. Αυτό που θα περιγράψω παρακάτω η οποία έχει βρεθεί σε δυσχερέστερη θέση από αυτή που μπορεί κανένας να φανταστεί. Και αυτή και ο περιγυρός τους ε, από το άνοιγμα των σχολείων μάλιστα με επιπτώσεις στην υγεία τους πολλές φορές ε, καταστροφικές. Και αναφέρομαι σε, και ειδικά σε παιδιά βάλτε και τους ενήλικες όμως μέσα αμαία. εγκλισμός σε παιδί Αυτιστικό είναι μία καταστροφική και δύσκολο έλεγκτη από τον πιο καλοπροαίρετο, πιο εξειδικευμένο, πιο αγαπητικό, πιο καλό γονιό που υπάρχει. Η στέρηση από αυτά τα παιδιά. Λέω τα αυτιστικά ενδεικτικά, έτσι, αλλά εδώ έχουμε και κάποιες άλλες επιπτώσεις. Εάν μείνουν άλλες δύο μήνες που είναι τα σχολεία κλειστά, συν δύο μήνες που είναι πάει τέσσερις, ε, θα πάμε και στο καλοκαίρι η μη δημιουργική ενασχόληση, η μη άθληση σε πάρα πολλά από αυτά με κλειστά ε, όχι απλώς τα γυμναστήρια αλλά και τους ειδικούς χώρους και τα σχολεία και τα, ε, που μπορούν αυτά τα παιδιά να ασκηθούν ε, έχω επιστημονικές μελέτες να σας φέρω ότι πολλές φορές επαναφέρουν τα παιδιά σε μία κατάσταση κάνουν ένα δηλαδή καμπάκι η αρρώστια και ό,τι πρόοδος έχει επιτευχθεί πάρα πολλές φορές δεν ξαναπετυχαίνεται ούτε στον πενταπλάσιο χρόνο. Είναι σχεδόν μοιραία. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που θα έπρεπε να τα εντάξουμε περίπου στη διαδικασία όπως περιγράψετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα θύματα του τράφικινγκ. Αν το βάλετε δίπλα θα δείτε, ενώ και χειμώνα μιλάω έτσι, ότι συμβαίνει ήδη στα ε, παιδιά και στις οικογένειες με ειδικές ανάγκες. Και είναι παράξενο πώ δεν κατατάχθηκαν, αυτό το λέω κυρία Πρόεδρε, να βάλουμε ένα χέρι όλοι μα, πώ δεν κατατάχθηκαν αυτά τα παιδιά και οι γονεί του και οι συγγενείς του στη διαδικασία των ευπαθών ομάδων και να μπουν πρώτα απ' όλα σε τεστ πριν από οποιονδήποτε άλλον. Κάποια σχολεία ή κάποιοι χώροι να λειτουργήσουν ειδικώ για αυτά τα παιδιά. Να ελεγχθούν με τεστ οι άνθρωποι του κοντινού του περιβάλλοντο, ή οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί επαγγελματικά με την αντιμετώπιση τους. Δεν μπορεί δηλαδή για αυτά τα παιδιά όσε και διαδικασίε ενσωμάτωση να έχει ακολουθήσει κάποιο για να μπουν στη διαδικασία. Άσυ που δεν μπαίνουν όλα, έτσι. Αλλά σε αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να ισχύσουν τα γενικά μέτρα και να μην βρεθεί η οικογένεια και τα παιδιά σε καταστάσει των οποίων τι επιπτώσει μετά τελειώσει, δεν τελειώσει ο κορονοϊό. Αυτοί δεν τι μετράνε και εμεί θα τι έχουμε έξω τη στατιστική. Και είναι ένα κομμάτι πολύ ειδικό. Το δεύτερο που θα ήθελα να θέσω είναι, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, πρέπει να αποκτήσουμε και εικόνα τι προτείνουμε εμεί και τι δεχόμαστε εμεί ω χώρα, και να την ανοίξουμε τη συζήτηση και να είναι πολύ μεγάλη σε ό,τι αφορά την. Ε, δια των κινητών, δια των διαδικτύων, δια της κοινωνικής δεν θα πω σε λεπτομέρειες, των ε, νοσούντων ημί. Δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό αμυντικό, τάχαμ δίθεν και τυπημένο στο τάχαμ ε, διαβατήριο το οποίο θα είναι προειδοποιητικό για το αν πλησιάζεις κάποιον ο οποίος έχει περάσει, αν πλησιάσει κάποιον. Με πρώτες πληροφορίες επίσημες, όχι ανεπίσημες. Ότι σε άλλες χώρες του εξωτερικού, πολείται ο ως προσφορά περί τι 40.000 δολάρια το κυβικό, το εκατοστό, ούτε ξέρω να σας πω τώρα. Δηλαδή δεν θα καθίσω ασχοληθώ το κυβικό προφανώς, το εκατοστό προφανώς. Ε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που είναι ανεξέλεγκτη. Διότι ποιος μηχανισμός θα έχει στα χέρια του πια, πώς θα αντιμετωπιστεί ρατσισμός, δεν τα πληροφορούμε αυτά. Εμείς ασχολούμαστε από το πρωί ως το βράδυ, και αυτό δημοσιογράφος είμαι, επιτρέψτε μου και ένα κομμάτι της αυτοκριτικής, με το τι συμβαίνει εδώ ή τη γενική εικόνα, το big picture που λέμε, η γενική εικόνα τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Φαινόμενα ρατσισμού υποκινούμενα από αυτές τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που σε περιοχές έχουν ήδη αρχίσει και εφαρμόζονται και σε χώρες, είναι εξωφρενικές. Είναι από τις εποχές, για παράδειγμα, που δεν θα ήθελε να είναι κανένας Κινέζος στις Μεσοδυτικές Πολιτείες ή στη Φλόριντα, σας διαβεβαιώ. Μιλάμε για σπασίματα μαγαζιών, μιλάμε για κυνηγητά, μιλάμε για χίλια δυο. Μη σα πω και δύο ή τρία περιστατικά εν Ελλάδη. Όπου είδα με τα μάτια μου άνθρωπο να ορίεται δεν είμαι Κινέζος, είμαι Κορεάτης. Λοιπόν, αρχίζουμε και έχουμε μία προσέγγιση την οποία δεν ξέρουμε που θα μας βρει. Τώρα τραβιέται το καπάκι. Αλήθεια σας το λέω, το καπάκι τώρα τραβιέται. Τώρα αρχίζει ο κόσμος και βγαίνει τσάτρα-πάτρα, έτσι κάπω από αυτόν τον εγκλημό. Δεν ξέρουμε τι έχει δημιουργηθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Και ειδικά στα, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, όταν έχουμε ήδη αποδείξει, στο, το είπατε κύριε Μοσκόβ, γλαφυρότατα. Βγάλανε λεφτά αυτοί που κάνουν το εμπόριο το, ε, εκ των πραγμάτων, για ε, δια τη αποστάσεω, και οι πορνογράφοι. Οι πορνοεκμεταλλευτέ, οι πορνοβοσκοί, οι πορνοχρήστε. Εκεί έχει πέσει το τάλιρο. Αυτό όμω Φανταστείτε αν σε τέτοιε συνθήκε, μέσα σε δύο μήνε, έχετε τόσο εξωφρενικά κέρδη, αρχίστε να σκέφτεστε τι πωλήσει δεδομένων θα έχετε και τι πλατφόρμε ολόκληρε από ανθρώπου οι οποίοι χακάρουν ή θα χακάρουν αύριο το πρωί ή κράτη, ή εταιρείε, ή αναδιαμοιβή, ή υπηρεσίε, μυστικέ ή μη, παρακρατικέ, κρατικέ, ό,τι άλλο θέλετε, που θα εμπορεύονται την ασφαλή δίωδο. Γιατί για να μην σου βάλουν άλλε μορφέ που θα είναι πιο ορατέ, ευκολότερα θα χρησιμοποιούν ένα κινητό και ένα GPS. Και μετά θα μου πείτε εμένα να ανοίξουμε μια δεύτερη συζήτηση, νομική και άλλη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν θα περνάει κάποιος από μια πλατεία ή από ένα καφενείο και θα βαράνε 20 κινητά και θα γυρνάνε όλοι και θα λένε, παιδιά, αυτό ιό». Μακριά. Μήπως πρέπει να τα κάνουμε, προεδρεύουμε κιόλας, να αρχίσουμε να παίρνουμε ευρωπαϊκές ε, ελληνικέ αποφάσεις και μετά ο σκόπος το λαιμό του υπόλοιποι, γιατί ούτως ή άλλως και για τον τουρισμό, όπως είδατε, το καθένας το τι θέλει κάνει. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.